Μετά τη νέα εμπειρία στην καθημερινή συνδιαλλαγή με φόντο το COVID και τα μέτρα που έχουν οδηγήσει σε μια ψηφιακή πραγματικότητα τους πολίτες σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό, τα πιστοποιητικά, την ταυτοπροσωπία αλλά και τα ραντεβού στις δημόσιες υπηρεσίες, το 2022 έρχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι κρατικές υπηρεσίες στους πολίτες αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αλληλεπιδρούν με το κράτος. Η νέα δέσμη ψηφιακών υπηρεσιών που έρχεται το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα λειτουργήσει με τρόπο ούτως ώστε να απλοποιηθούν χρονοβόρες διαδικασίες. Οι εφαρμογές εκτείνονται σε ένα ευρύ πεδίο λειτουργιών, όπως οι ψηφιακές υπογραφές, το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο, που θα τεθούν 376.500 υπογραφέ για επαγγελματικέ ομάδε όπω διαχειριστέ επιχειρήσεων, λογιστέ, δικηγόρου και συμβολιογράφου. Μετά την εισαγωγή τη ψηφιακή ταυτότητα στο κινητό τηλέφωνο, που δίνει τη δυνατότητα στου πολίτε να αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία με το πιστοποιητικό εμβολιασμού, χωρί να απαιτείται η επίδειξη τη αστυνομική ταυτότητα, το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση σχεδιάζει την επέκταση αυτή τη εφαρμογή ώστε να γίνεται χρήση των στοιχείων τη ταυτότητα και για άλλε υπηρεσίε. Ενώ, όσον αφορά το δίπλωμα οδήγηση, υπάρχει σχεδιασμό μέσα στο 2022 να δημιουργηθεί εφαρμογή όπου θα συγκεντρώνονται στο κινητό το δίπλωμα τα στοιχεία του αυτοκινήτου αλλά και του οδηγού. Το επόμενο στάδιο που θα αφορούν τα νέα ψηφιακά δεδομένα είναι οι ηλεκτρονικέ μεταβιβάσει ακινήτων, όπου επέρχονται μεγάλε αλλαγέ, καθώ έχει σχεδιαστεί ένα σύστημα που αποκαλείται Ψηφιακό Φάκελο μεταβίβασης Ακινήτων. Όλα θα γίνονται στο συμβολιογράφο και το σύστημα, με τη συνένεση των ενδιαφερομένων, θα αντλεί όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου. Στο εξή θα δίδεται η δυνατότητα ηλεκτρονική ίδρυση ατομική επιχείρηση. Όλη η διαδικασία θα ολοκληρώνεται με μια ενέργεια, αποφεύγοντα όλε τι γραφειοκρατικέ διαδικασίε και την ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων. Οι νέε εφαρμογέ όμω θα εκταθούν και στα αποκαλούμενα άειλα διαζύγια, που θα δίνουν τη δυνατότητα σε ζευγάρια που επιθυμούν να χωρίσουν να κάνουν γρήγορα και από το σπίτι του την έκδοση του συνενετικού διαζυγίου. Ολόκληρη διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω μια εφαρμογή στο διαδίκτυο, μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου. Από τα καινοτόμα συστήματα δεν θα λείψει το Εθνικό Μητρό Διαδικασιών. Πρόκειται για ένα project στρατηγική σημασία, καθώ θα αποτυπώνονται βήμα προ βήμα όλε οι διαδικασίε του ελληνικού δημοσίου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το πότε αυτά δίνονται ψηφιακά και πού, θα είναι δημόσια προσβάσιμο για να βρίσκουν όλοι εύκολα και γρήγορα το σύνολο των δικαιολογητικών και ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε διοικητική διαδικασία. Το πλαίσιο των ψηφιακών μέτρων μέσα στο 2022 συμπληρώνεται με τις υπηρεσίες τηλεψυχιατρικής, μια πλατφόρμα στην οποία θα προσφέρεται δωρεάν τηλεσυμβουλευτική για θέματα ψυχικής υγείας.